Πάρε βαθιά ανάσα. Είναι αυτό. Δεν ξέρω. Θες να συνεχίσουμε? Εννοείται. Νομίζω ότι είναι σαν... πώς το λένε... ζωολογικός κήπος, αλλά για ψάρια. Σκάσε. Κοίτα αυτό το μικρούλι. Είδα μια φώκια τις προάλλες. Ήταν γεμάτη βούλες. Δεν έχουν βούλες, είναι καβετή συνήθως. Αυτοί είναι θαλάσσιοι λέοντες. Όχι, δεν ξέρεις εσύ. Ξέρω τι είδα με τα ίδια μου τα μάτια. Δώσε μου ένα χεράκι. Αμέ. Εντάξει. Τι είναι αυτό το μέρος? Σίγουρα μοιάζει με θέατρο, αλλά για ψάρια. Τι κάνεις τον κόκορα? Τι, είμαι γουλφ. Έτσι ουρλιάζουν οι λύκοι. Είσαι βλάκας. Ναι, αλλά τον αγαπάς αυτόν τον βλάκα. Οπότε, εσύ τι είσαι? Λες το σκάφος να ήταν μέρος της παράστασης. Μπα, μάλλον κάποιος το έκανε κάτι σαν αυτοσχέδια από βάθος. Πάμε να δούμε. Άμπι, δεν θα φύγουμε αν δεν έρθεις να το δεις. Σκάφος.
κάνεις εκεί? Θα μου κάνεις επίδειξη ζώων. Σου μοιάζω για φώκια με βούλες. Αφού είχε βούλες. Έχει κάτι παιδικά ρούχα. Θα πέρασε η οικογένεια από εδώ. Κοίτα αυτά τα σχέδια. Τι να απέγιναν άραγε. Μήπως έγιναν μέλη των Γουλφ. Ναι, ή τους σκότωσαν οι Σκάρ. Τι αισιοδοξία. Λοιπόν, αρκετά με τη βάρκα. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο ενιδρίο. Έχει τίποτα άλλο να δούμε? Φυσικά. Φύγαμε. Βοήθαμε να ανέβω. Ναι. Καλά. Τι λες τώρα, δεν το πιστεύω. Χτες σήκωσε 90 κιλά στην μπάρα. Ναι, καλά. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά και μετά... Γυρνάμε πίσω. Τι λες τώρα. Να, κάτι που δεν βλέπεις συχνά. Λες να βρήκαμε τον καπετάνιο? Πω. Τα παιδιά του ακολούθησαν το Σκάρ. Έλεος. Ναι. Το θετικό είναι... Πας καλά. Πτώμα είναι, δεν τα χρειάζεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς κάποιος πάει στο Σκάρ με τη θέλησή του. Γιατί? Γιατί είναι ένα μάτσο φανατική, γι' αυτό. Στη Ζήτα Αλφα ο κόσμος έλεγε ότι οι Firefly ήταν τρομοκράτες. Φανατικοί. Μην αρχίσεις και λες τέτοια στο στάδιο όμως, ε. Εντάξει. Λες να είναι η οικογένεια από το σκάφος? Ναι, λογικά η ίδια θα είναι. Να δοκιμάσουμε τα κλειδιά. Ναι. Αυτό. Όχι. Ίσως...
είμαστε, εντάξει. Πω. Θα τους πήρε πολύ να το βάψουν. Μη μου πεις ότι θες να πάμε εκεί κάτω. Έλα. Owen. Μετά τέλος. Αλήθεια. Μετά τέλος. Απλώς, μην κοιτάξεις κάτω. Κατέβα. Ηρέμησε. Θα ήθελα να γνωρίσω αυτό το παιδί. Ναι, αλλά είναι Σκάρ. Ίσως γνωρίζεστε. Α, Χριστέ μου. Ελπίζω πως όχι. Έλα μέσα. Wow. Ναι. Βλέπεις, στο είπα ότι έχουν βούλες. Ναι, ναι. Κι αν ο Owen δεν είναι εκεί. Εκεί είναι. Ας κατέβουμε κάτω προτού μας δει κανείς. Μπορώ να σου αλλάξω γνώμη. Όχι. Δεν ξέρουμε τι έγινε. Πρέπει να τον βρω. Θέλω να πω, αν σκότωσε όντως τον Ντάνι. Εσύ τον Ντάνι. Ζηλεύω τον Owen που τον σκότωσε πριν από μένα. Ωπα, Άμπι. Το εκτιμώ πολύ που με βοηθάς να ξετρυπώσω. Πώς θα πας στο ενιδρίο, από τον αυτοκινητόδρομο? Δεν μπορώ, έχει πολλές περιπόλους. Θα με εντοπίσουν σίγουρα. Θα τα καταφέρω. Το ενιδρίο είναι δυτικά από εδώ. Ακολούθα τον ήλιο, σωστά? Θα έρθω μαζί σου. Το έχω ξανακάνει. Όχι με τόσους Σκάρ στην περιοχή. Μάνι, σε παρακαλώ. Εντάξει. Εσύ ξέρεις. Ξέρεις ότι υπήρχαν καταληψίες εδώ. Όχι. Ψιθυρίζει ισπανικά στο αυτί μου. Hey, είναι προσωπικό. Πλάκα μου κάνεις. Καλά δικό σου είναι το μέρος. Μα πόσους γαμιστρώνες έχεις πιάσει αυτή την περιοχή.
Ευχαριστώ. Γι' αυτό. Ναι, και για όλα, ξέρεις. Είσαι καλός φίλος. Είναι εντάξει. Έλα. Λοιπόν, καλή μου τύχη. Όταν τον βρεις, μην τον χτυπήσεις πολύ. Θα προσπαθήσω. Σοβαρά. Πρόσεχε εκεί έξω. Τα λέμε. Εντάξει, απλώς ακολουθώ το ίδιο βασιλέμα. Τι είναι αυτή η βόχα. Ξεκινήσαμε. Προλαβαίνω πριν δύσει ο ήλιος. Πρέπει να προλάβω πριν δύσει ο ήλιος. Διάολο. Θα σε καθοδηγήσει σε κανένα γκρεμό. Αυτή η βλαμμένη είναι έξω από την πόρτα μας.
Μπα. Έσπασε, αλλά εσείς συνεχίζετε να έρχεστε. Θα καθαρίσαμε όλες αυτές τις μαλακίες. Πολλά ζητάς, φιλαράκο. Κάποιος θέλει πολύ να κάνει σεξ. Έχει φως σε λίγο. Ελέγξτε τα άλλα κτίρια. Ανοίξτε δρόμο για τη μαρτυρική πύλη. Κάτι. Δεν βλέπω κάτι. Έχεις βρεθεί ποτέ τόσο μακριά από το χέρι? Ναι. Έμεινα έναν χρόνο στα φυλάκια. Και οι γυρεοί είπαν ότι είμαι έτοιμη. Τώρα που είσαι εδώ, πώς σου φαίνεται? Είναι μεγάλη τιμή. Πάμε το σκέφτεσαι. Yeah.
Να σε λοιπόν. Πρέπει απλώς να κατέβω στο δρόμο. Εντάξει, το έχω. Θεοπάλαβη σκρόφα. Είχες ιδέα τι θα προκαλούσες. Δεν λέει και πολλά το μέλλον. Να κατεβαίνεις. Αλλά μας κάνει. Λοιπόν, μήπως να βοηθούσαμε κι εμείς με τις φυγάδες. Η Έμιλι θα πάρει μια ομάδα στο δάσος μόλις δύσει ο ήλιος. Θα τις βρει. Γεια. Γεια. Όλα καλά. Ναι. Είναι κακή στιγμή. Όχι, όχι. Λοιπόν, τι τρέχει. Έχουμε διαταγές. Περίπου. Περίπου. Ξέρεις κάτι, δεν... Μήπως να μην μιλήσουμε για τον Άιζακ. Για λίγο. Owen... Πότε ήρθες εδώ τελευταία φορά. Κοίτα γύρω σου. Πάρε το χρόνο σου. Τι έχεις κάνει εδώ. Ξέρεις τώρα. Ξερίζωσα κάτι κλιματσίδες, έβαψα τείχους. Τι έγινε, πιάσαμε την τοξοβολία. Κάτι τέτοιο. Αυτό φαίνεται... περίπλοκο. Μην το αγγίζεις. Κάνεις επιστημονικό πείραμα. Περίπου. Φτιάχνω ξύδια αρίστης ποιότητος. Αν είσαι καλή, θα σου δώσω λίγο. Τέλεια. Άμπι, έλα πάλι κάτω. Γιατί, έχεις κρύψει κάτι. Δεν έχεις δώσει στον κάτω όροφο την προσοχή που του αξίζει. Έλα. Μάλιστα.
Α, τώρα εξηγείται ο στόχος. Α, ναι. Εγώ και η Μέλ έχουμε ένα μικρό διαγωνισμό μεταξύ μας. Μάλλον δεν θα τον έβρισκες διασκεδαστικό. Είναι αρκετά περίπλοκος. Κατάλαβα τι κάνεις. Και έχει αποτέλεσμα. Τι πρέπει να κάνω? Καλά. Βλέπεις τους στόχους? Ναι. Χτύπα όσους μπορείς πριν λήξει ο χρόνος. Αν κερδίσω, κοίτα να γράψεις το όνομά μου εκεί. Έγινε. Πάει το ένα. Ναι, με συγκινεί. Δύο τώρα. Αλλά θέλεις κι άλλα. Ω, μπράβο σου. Δεν το πιστεύω. Πέντε. Συνέχισε έτσι, Άμπι. Αλλά δύο και με νίκησες. Καμία πίεση. 30 δεύτερα. Με κάνεις τόσο περήφανο. Δεν πειράζει. Μένουν μόνο 10 δεύτερα. Μόνο ένα σου έμεινε. 5. 4, 3, 2, 1. Τα κατάφερα! Με την πρώτη. Πώς σου φαίνομαι τώρα? Ναι, τέλεια. Είσαι καλή στα πάντα. Σκάσε και βάλε το όνομά μου στον τοίχο. Βεβαίως. Αργότερα. Φοβάσαι μη μάθει η Μέλ ότι ήμουν εδώ. Όχι. Δεν την νοιάζει. Τότε βάλε με στον πίνακα, Owen. Καλά. Ηρέμησε. Λοιπόν, έχω κάτι ακόμα που θέλω να το δεις. Α, τώρα μπορώ να πάω επάνω. Ναι. Είναι το πτώμα του καπετάνιου. Γιατί το είδα την προηγούμενη φορά. Δεν πιστεύω να του φόρεσε σκούφο, Άι Βασίλη. Τι, όχι!